Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Ανατολή Sport από το Δημοτικό Στάδιο του Αγίου Νικολάου. Εδώ που σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής του Περιφερειακού Πρωταθλήματος ανάμεσα στον γηπεδούχο ΑΟΑΝ και την Επισκοπή. Με τον ΑΟΑΝ στη σέντρα. Μιντιούρης, η πρώτη επίθεση είναι για τον ΑΟΑΝ, κρατάει. Για τους κυανόλευκους Φαγάς κατεβάζει την μπάλα, θα πατήσει για τον Πηγιάκη, παράλληλη μπάλια μες στην περιοχή. Φαγάς αποθέσει offside, όπως υποδεικνύει εκεί ο πρώτος βοηθός, ο Μαυραντονάκης. Η μπάλα βέβαια πήγε από αντίπαλο στα πόδια. Ένα το λεπτό εκτελείται στο πρώτο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους και από το Φιωρέτζι. Αριστερά πάει χώρο ο Μάνος Δητοράκης, κατεβαίνει, θα κάνει και την κάθε παλιά για τον Χατζιάη, δυνατή όμως. Ο Κελαϊδής βγήκε μπλόκαρε. Ο Μπαστάκης, η μπάλα στην περιοχή, ο Πηγιάκης θα βγάλει. Παραμένει η μπάλα σε πόδια Ρεθιμιωτών. Να δούμε τώρα το πλασέ πάνω στη γραμμή, εκεί χάθηκε μεγάλη ευκαιρία. Μανταδάκη, Μανταδάκη στη σέντρα, ο Δέλιος με το κεφάλι. Θα γίνει ένα σουτ ψιλοκρεμαστό, για καλό και για κακό εκεί ο Φιωρέτζης θα παραχωρήσει κόρνερ, το σουτ ήταν από τον... Εκτελείται το κόρνερ, κεφαλιά και γκολ, είναι το 1-0 με τον Αργυράκη, τον κεντρικό αμυντικό της Επισκοπής. Στο 22 λοιπόν ανοίγουν το σκορ οι φιλοξενούμενοι. Εκτελέσει το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι ο προωθημένος Αργυράκης με κεφαλιά. Νίκησε τον Φιωρέτζη κάνοντας έτσι το ΑΟΑΝ Επισκοπή 0-1. Ζαμπετάκη, πάει ο Καρνιάτης πάνω, θα τον αποφύγει. Πάντα Ζαμπετάκη, στη σέντρα. Ο Φιωρέτζης εκεί θα σώσει το σουτ, νέα απόκρουση του Φιωρέτζη. Η Επισκοπή απειλεί με δεύτερο γκολ, το σούτ από τον Κοζανίδη, πεσμένος είναι στο έδαφος. Ζαμπετάκης θα σηκώσει την μπάλα μέσα στην περιοχή του ΑΟΑΝ. Μεγάλες μάχες εκεί, το σούτ του Αντιασβίλη, συρτό ο Δέλιος μπροστά. Και ο Πηγιάκης στην περιοχή. Ο Καρνιάτης, εξαιρετική προσπάθεια από τα αριστερά, Καρνιάτης το παράλληλο σούτ, ο Πηγιάκης δεν μπορεί. Αργυράκης, ανοίγει. Ο Μουτάκης πρώτος και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο που βρίσκει την Επισκοπή μπροστά 1-0 με τον γκολ του Αργυράκη από το 22ο λεπτό. Μακριά ο Κοζανίδης, δυνατά ο Φιωρέτζης, κανένα πρόβλημα, ελέγχει τη δεξιά του γωνιά και αφήνει την μπάλα. Για να δούμε στο 62, εκτελεί ο Κοζανίδης, η μπάλα περνάει από όλους μέσα στη μικρή περιοχή, εκεί έγινε το σουτ. Ο Δέλιος έσωσε. Να δούμε. Εκτελείται καλά, ο Κελαϊδής κάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Όμως μέσα στην περιοχή, εκεί που είναι ο Καουκάκης, υπάρχει ένα κράτημα, Σταυρακάκης στο ημικύκλιο, το σουτ καλό πάνω από τα δοκάρια. Βέβαια, ναι, ενδιαφέρον. Να δούμε τώρα το Γωνιωτάκη στην περιοχή. Γωνιωτάκη στο πλασέ 0-2 η Επισκοπή. Στο 78ο λεπτό φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι. Ήταν η ξαφνική μπαλιά αντεπίθεσης στην περιοχή για τον Γωνιωτάκη, ο οποίος ο έμπειρος, ο ικανότατος επιθετικός, μεσοεπιθετικός της ομάδας του Ρεθύμνου, διαγώνιο πλασέ, νίκησε το Φιωρέτζη και φαίνεται φιλοξενούμενοι να καθαρίζουν το παιχνίδι. Πλαγιό το οποίο εκτελεί μπάλα στην περιοχή, Καουκάκη θα βάλει το πόδι μπάλα. Βολέ τώρα του Κελαϊδή δυνατό, Πηγιάκης με το Βελονάκι. Το σουτ που θα γίνει στο οριζόντιο δοκάρι. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ήταν το σουτ από τον Μουρτζανό.
Ζανίδης αριστερά στον Γωνιωτάκη. Γωνιωτάκης εκεί πολύ ωραία θα κάνει το σουτ. Πάνω όμως στον Πηγιάκη. Φαγάς και τώρα τελειώνει το παιχνίδι. Δίκαιη επικράτηση της Επισκοπής εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Τελικό αποτέλεσμα ΑΟΑΝ Επισκοπή 0-2.